Λοιπόν, πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις. Να συνδεθούμε με την Σοφία Γαλάνη που βρίσκεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και έχει όλο το ρεπορτάζ. Σοφία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνο. Αρχικά να σου πω ότι σήμερα η ανακρίτρια μετέβη στον Ευαγγελισμό, εκεί που συνεχίζει να νοσηλεύεται η 33χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε από την έκρηξη στο διαμέσμα της οδού Αρκαδίας στο Μπελοκήπου. Εκεί ο συνήγορός της ζήτησε να δοθεί λίγο περαιτέρω χρόνος για την στιγμή της απολογής. Ωστόσο, επικαλούμενος ότι η 33χρονη δεν είναι ακόμη σε θέση να διαβάσει τη δικογραφία και να απαντήσει σε προφορικές ερωτήσεις. Ωστόσο, η ανακρίτρια όρισε για την μέρα της απολογίας της την Παρασκευή. Τώρα να σου πω ότι σήμερα η 30χρονη γυναίκα, η οποία συνελήφθη χθες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, μετέβη με την ίδια μεταγωγή σήμερα από τα δικαστήρια με τον 31 ετών σύντροφό της. Είναι κάτι το οποίο τονίζω γιατί δεν συνηθίζεται να γίνεται. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε όλοι τους λόγους τους οποίους συνέβη. Τώρα, οι τρομοκρατικοί είναι πεπισμένοι ότι την προηγούμενη Πέμπτη, τη μέρα δηλαδή της έκρηξης, το ζευγάρι το οποίο βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα, δηλαδή ο 36χρονος άνδρας ο οποίος διαμελίστηκε και η 33χρονη γυναίκα, θα συναντούσαν ακόμη δύο άτομα τα οποία θα πήγαιναν στο σημείο να τους παραλάβουν με αυτοκίνητο και να μεταβούν στο σημείο τοποθέτησης της αυτοσχέδιας βόμβας. Και αυτό διότι όλες αυτές τις μέρες δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ύποπτο όχημα το οποίο θα μπορούσε το ζευγάρι να χρησιμοποιήσει ως μέσο διαφυγής. Οπότε η αστυνομία συγκλίνει στο συμπέρασμα ότι άλλοι δύο τουλάχιστον θα πήγαιναν να τους παραλάβουν από εκεί. Επίσης είναι πεπισμένη η τρομοκρατική ότι υπήρχε κάποιος καθοδηγητής ο οποίος έδινε οδηγίες στους εμπλεκόμενους για την κατασκευή της βόμβας και ερευνούν για αυτό το λόγο εξονυχιστικά το παρελθόν της 30χρονης γυναίκας, η οποία θυμίζω ότι σπούδαζε μαζί με τον γιο του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος στην Πάτρα. Εκεί λοιπόν θεωρεί η αστυνομία ότι θα βρει στοιχεία και ενδεχομένως φτάσει και στον καθοδηγητή. Επίσης να σου πω ότι στην καρδιά της αυτοσχέδιας βόμβας η αστυνομία έχει εντοπίσει ένα ρομποτικό μηχανισμό. Ρομπότ τρομοκράτη το αποκαλεί η αστυνομία και δίνει τη δυνατότητα πυροδότησης της βόμβας από απόσταση μέσω των social media. Εκτιμά λοιπόν η αστυνομία ότι θα πυροδοτούσαν την βόμβα μέσω των με αυτόν τον τρόπο, γιατί έτσι φυσικά θα ήταν και πολύ πιο δύσκολο να βρεθεί και κάποιο ίχνος ή κάποιο αποτύπωμα. Θεωρούν λοιπόν ότι ο καθοδηγητής είχε γνώσεις τέτοιου λογισμικού και τους κατήφθηνε προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, τα τελευταία 24 ώρα η αστυνομία έχει κάνει φύλλο και φτερό σε έρευνα τρία σπίτια. Το ένα είναι το σπίτι στα Εξάρχεια, όπου είναι γνωστό ότι διέμενε το ζευγάρι το οποίο βρισκόταν την μέρα της έκρηξης μέσα στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας. Ένα ακόμη σπίτι στον Κορυδαλό, το οποίο είναι το πατρικό του ενός εκ των τριών εμπλεκομένων, και ακόμη ένα σπίτι στον Πειραιά, εκεί διέμενε ο 31 ετών συλληφθής. Και εκεί έχουν βρεθεί πάρα πολλά αποτυπώματα και η αστυνομία προσπαθεί να δει αν μπορεί να ταυτοποιήσει κάποιο αποτύπωμα με ένα ορφανό αποτύπωμα το οποίο είχε βρει στην επίθεση του Δεκεμβρίου του 2023 στην έδρα των ΜΑΤ στο Γουδί. Θέλει λοιπόν να δει μήπως κάποιο αποτύπωμα από εκεί ταυτοποιηθεί και μήπως καταφέρει να συνδέσει κάποιο άτομο της έκρηξης στους αμπελόκηπους με την επίθεση αυτή στην έδρα των ΜΑΤ στο Γουδί. Αυτά όσον αφορά την υπόθεση των αμπελοκήπων, Κωνσταντίνε. Σήμερα όμως οι αρχές τέθηκαν σε συναγερμό και μετά από το πραγματικά τεράστιο πλωστάσιο που βρέθηκε σε τρία σπίτια στην Μάνδρα σήμερα. Εκεί τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά, αφού βρέθηκε σκόρπιον τελευταία τεχνολογία, βρέθηκαν κιλά αμμονιοδυναμίτιδα, βρέθηκαν 25 κομμάτια στρατιωτικής εκρηκτικής ύλης, βρέθηκαν φυσίγγια, βρέθηκαν πάνω από 5.000 σφαίρες για κάθε είδους όπλο, βρέθηκαν πυροκροτητές, σιγαστήρες, αλεξής, φαραγγυλαίκα. Αλλά αυτό το οποίο έκανε μεγάλη εντύπωση στους αστυνομικούς είναι ότι βρέθηκε και όπλο το οποίο χρησιμοποιείται από ελεύθερο σκοπευτές με διόπτρα. Αυτό λοιπόν κατευθύνει τις έρευνες σε δύο σκέλη. Από πού προμηθεύονταν όλο αυτό το πολεμικό υλικό και ποιος θα ήταν φυσικά ο τελικός αποδέκτης αυτού του υλικού. Ποιος αγόραζε από αυτούς τους ανθρώπους το υλικό. Για την υπόθεση έχουν γίνει 5 συλλήψεις. Να σου πω ότι πρόκειται για οικογένεια αφενός. Είναι ο πατέρας 56 ετών, είναι ο γιος 30 ετών και οι γυναίκες τους. Μάλιστα ο πατέρας φαίνεται να είναι πρώην συνεργάτης του επιχειρηματία Χρήστου Γυαλιά, ο οποίος είχε δολοφονηθεί με μαφιόζικο τρόπο τον Φεβρουάριο του 2024 στη Μάνδρα. Ενώ το πέμπτο άτομο το οποίο συνελήφθη φαίνεται ότι είχε σχέσεις με άτομο της Greek Mafia, το οποίο έχει δολοφονηθεί, ενώ φαίνεται επίσης ότι έχει εμπλακεί στη διπλή δολοφονία Ρουμπέτη και Μουζακίτη. Επίσης το αποτύπωμά του έχει βρεθεί και στο τζιπ
είχε βρεθεί μέσα στο 2023 στο Νέο Κόσμο, θυμίζω, το οποίο είχε μέσα όπλα αλλά και αλεξίσφαιρα. Και ακόμα μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Η αστυνομία συνέλαβε 21 άτομα ως επιτοπλίστων ανηλικά της Σπύρας που έκλεβε αλυσίδες από το λαιμό επιβατών στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στο μετρό και στο τραμ. Πώς δρούσε τώρα αυτή η Σπύρα? Συνήθως σε ομάδες 3, 4 και 5 ατόμων με βασικά ορμητήρια τους σταθμούς Σύνταγμα, Μοναστηράκι και Βικτόρια έμπαιναν συνήθως μέσα σε βαγόνι και αν εντόπιζαν κάποιον επιβάτη ο οποίος φορούσε στο λαιμό κάτι πολύτιμο, τον έβαζαν στο μάτι, άρχισαν να δημιουργούν συνήθως αναστάτωση, πολλές φορές κάνοντας φασαρία μεταξύ τους ή και παρενοχλώντας τον, και όταν έβρισκαν κατά την κατάλληλη στιγμή, πολλές φορές και όταν έβγαινε ο άνθρωπος από τον σταθμό, μάλιστα πολλές φορές τον ακολουθούσαν και μέχρι το σπίτι του, έχουμε μάθει και τέτοια περιστατικά. Όταν λοιπόν έκριναν την κατάλληλη στιγμή, του επιτίθεντο και του άρπαζαν αυτό το οποίο φορούσε στο λαιμό. Επίσης, ένα από τα πιο πρόσφατα περιστατικά έχει γίνει και στον ηλεκτρικό σταθμό του Ταύρου την Παρασκευή το βράδυ, όπου με τον ίδιο τρόπο επιτέθηκαν σε έναν άνθρωπο και τον έριξαν κάτω στα σκαλιά, βγαίνοντας εκεί από τον ηλεκτρικό σταθμό, τον έριξαν κάτω στα σκαλιά και προσπαθώντας να του αποσπάσουν την χρυσή καδένα που φορούσε στο λαιμό. Για την υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί 48 άτομα, μάλιστα επεδείκνυαν και τα τρόπαιά τους σε φωτογραφίες οι οποίες έχουν δοθεί και στην δημοσιότητα, αφού ένιωθαν άτρωτοι. Και για την υπόθεση επίσης υπάρχουν 11 ακόμη άτομα τα οποία βρίσκονται στη φυλακή. Σοφία Γαλάνη, και με αυτό σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.